Αγαπητοί φίλοι και χαρά, ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο όνομα, Vespa GTS 300 HP SuperTech, και συγκεκριμένα αυτή η έκδοση που βλέπουμε σήμερα είναι η επετειακή των 75 ετών. Η συγκεκριμένη έκδοση βασίζεται πάνω στην πλατφόρμα της SuperTech, διαφέροντας ουσιαστικά στο χρωματισμό τον επετειακό, με τα μεγάλα αυτοκόλλητα που γράφουν τα 75 της χρόνια, πλάκετα για τα 75 χρόνια και μια ωραία τσαντούλα δερμάτινη, στρογγυλή που θυμίζει τη ρεζέρβα της. Στη βάση έχουμε την γνωστή συνταγή της 300 Vespas στην έκδοση SuperTech. Έκδοση SuperTech θυμίζω ότι είναι η πρώτη που φόρεσε την TFT οθόνη την έγχρωμη. Λοιπόν, και η οποία έχει στάνταρ το πακέτο συνδεσιμότητας 1 σε αντίθεση με τη SuperSport. Η επετειακή Vespa βασίζεται, όπως είπαμε, στο πακέτο της SuperTech της 300, το οποίο σημαίνει ότι είναι μια πολύ γνωστή αξία ως προς την πρακτικότητά της στην πόλη. Είναι γρήγορη, δυνατή, άνετη, έχει ωραία φρένα, αρκετά καλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με ABS δικάνναλο και το anti-spin της Piaggio, το ASR, το οποίο έχει και διακόπτη απενεργοποίηση στο τιμόνι για όποιον δεν το θέλει. Είναι εξαιρετική όμως τα καθημερινά της καθήκοντα, ευέλικτη όπως όλες οι Vespas χάρη στη 12άρα της, στις 12 ζάντες που φοράει. Το ταξίδι ξεκινάει με τον πρωτότυπο του 1945 για να περάσει στη Vespa το 1946 και το 51 με 125 κυβικά, με τη Sage Journey στα 1951 να έρχεται και μία έκδοση Sidecar το 1955, τη Vespa Tap, και η Vespa που χωράει και σε ένα μικρό αυτοκινητάκι λίγο αργότερα με κυβισμό 400 κυβικών εκατοστών, η Vespa Dalí, η Vespa Alpha το 63, η Vespa 50 του 1963 που είναι πιο κοντά στα σχέδια που γνωρίζουμε, όπως και η Primavera, ένα πολύ γνωστό όνομα, η PX το 1977, η Mythologica του 2003, η 946 του 2013, η Sprint του 2018, η νέα Primavera του 2018, η GTS που είναι η έκδοση που γνωρίζουμε το 2019, και φτάνουμε στην Ελέτρικα του 2019, όλες φτιαγμένες με το ίδιο στυλ πάντα, ώστε να θυμίζουν εκείνη την πρώτη Vespa που ξεκίνησε πριν 75 χρόνια αυτή την ιστορία.